επίσκεψης του τελευταίου διμήνου. Έδειξε ότι δεν τον έχουν στο τσεπάκι. Παθητικό, εφησυχασμένο, φοβισμένο. Ο λαός με τη δράση του κατέριψε τα ψέματά τους, αποκάλυψε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νομού. Έγιναν σημαντικά αγωνιστικά βήματα με τη δυναμική συγκέντρωση εργαζομένων μαθητών υγειονομικών, σωματείων και συλλόγων της περιοχής στην πύλη του νοσοκομείου Έδεσας, με το μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία μικρών καταρακτών της Έδεσας, ο απόϊχος του οποίου έφτασε σε όλη την Ελλάδα, με τις παρεμβάσεις στην αντιπεριφέρεια Πέλλας, τις δύο συσκέψεις φορέων σε Έδεσα και Γιαννιτσά, τη συλλογή υπογραφών στήριξης του κοινού ψηφίσματος των φορέων, των 27 κοινωνικών φορέων, που συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό όλο αυτό το διάστημα. Μία σε αναμονή για μέρες ολόκληρες για να πεθάνει κάποιος άλλος ασθενής σε κάποια μέθ των μεγάλων νοσοκομείων για να σωθούν. Όμως πώς να ελευθερωθεί κλίνη όταν, για παράδειγμα, ακόμα και σε αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ που περιμένουν να διάσει κάποιο κρεβάτι ΜΕΘ είναι περίπου όσοι και οι διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ. Και αυτή η βαρβαρότητα αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό στα δύο νοσοκομεία του νομού, όπως και ολόκληρης της χώρας, ιδιαίτερα στην επαρχία. Το νοσοκομείο Γιαννιτσών σε συνθήκες τραγικής υποστελέχωσης κυριολεκτικά καταραίει, αδυνατώντας να καλύψει ακόμα και αυτό το εφημεριακό πρόγραμμα. Κλινικές και τμήματα στα δύο νοσοκομεία απειλούνται με κατάρρευση. Οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι οργισμένοι, βρίσκονται σε απόγνωση. Στα κέντρα υγείας ουρές, ταλαιπωρίας και συνωστισμός. Στα εμβολιαστικά κέντρα, με τους υγειονομικούς να δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα χωρίς καμιά στήριξη, χωρίς θέρμανση, με τις υποδομές πεπαλαιωμένες, χωρίς προσωπικό, αφού οι κενές οργανικές θέσεις παραμένουν κενές ακόμη και τώρα, 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, και οι αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών πέφτουν βροχή για να μπαλωθούν όπως οι σοβαρότατες ελλείψεις στα νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί της δημόσιας περίθαλψης επιστρατεύουν τα τελευταία ψυχικά και σωματικά τους αποθέματα δυνάμεων για να περιθάλψουν ασθενείς μέσα σε συνθήκες τραγικών ελλείψεων και προβλημάτων. Συνάδελφοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να εργάζονται και μετά τη λήξη του ωραρίου τους, χωρίς να αποζημιώνονται. Το ρεπό έχει γίνει άγνωστη λέξη και σε αρκετές περιπτώσεις. Όπως στην περίπτωση των γιατρών της παθολογικής του νοσοκομείου Γιαννιτσών, δεν έχουν δοθεί οι κανονικές άδειες των τελευταίων 6-7 ετών.